Λοιπόν, σε λίγη ώρα στι 8 mm -hmm. είναι η εκδήλωση στην πλατεία Κορνάου. δεν κάνω λάθο. Στο Βαλίδε Τζαμί, πάνω. Ακριβώ. Με το Γιάννη Βαρουφάκη. Αλλά εμεί το τζιμπήσαμε και το φέραμε εδώ στο στούντιο λίγο πριν την εκδήλωση για την ομιλία μαζί μα. Να λοιπόν. έχει και χρόνο ο, χρο ο κόσμο να κατέβει μέχρι το Βαλίδε Τζαμί. <laughs> Ακριβώ. <α. laughs> καλησπέρα σα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Υποψήφιο ευρωβουλευτή, να πούμε βεβαίω, με το Μέρα mm. 25, ανατρεπτική οικολογική αριστερά. Έτσι. Για να το πούμε ακριβώ δηλαδή προς είναι. Όπω πρέπει να είναι, γιατί είναι μια ενωτική πρωτοβουλία, δεν είμαστε μόνο mm. το Μέρα 25. Πάτε ενωτικά στις στι ευρωεκλογέ. Κρατήσαμε τι 21 από τι 42 θέσει στο Μέρα 25 και τι υπόλοιπε 21 θέσει τι διαθέσαμε σε πολύ σημαντικού ανθρώπου τη αριστερά, τη οικολογία, των κινημάτων, ανθρώπου που εκπροσωπούν τον Παλαισθηνιακό λαό, Παλαιστίνοι που ζουν mm -hmm. στην Ελλάδα και έχουν υπηκότητα, μειονοτικού. Mm -hmm. Ουσιαστικά α, αυτή η κίνηση α, έρχεται να καλύψει <coughs> πιο κενό, να καλύψει τι, δηλαδή. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε Νέα Αριστερά, δεν θα πω για το Κογκοέ, α πούμε. Ε, υπάρχει έτσι μια μεριά, ένα πολύ κόσμο από την πλευρά τη αριστερά. Γιατί το ημέρα 25 επιλέγει να ε, μην συστρατευτεί, συμπορευτεί, ας πούμε, με κάποια από αυτά τα δύο κόμματα, αλλά να δημιουργήσει έναν τρίτο πόλο, Ναι, είμαι σαφής με ένα παράδειγμα. Mm -hmm. Ναι. Και θα χρησιμοποιήσω τον τέος φίλο μου, συνάδελφό μου από τα Πανεπιστήμια. Από, το από τα Υπουργεία στο Διοκτήριο μα στην πλατεία Τάγματο, το Γιώργο Σταθάκη. Ναι, τον οποίο το συμπαθώ κιόλα. Mm -hmm. Τι να κάνουμε μαζί, Ο Γιώργο, μετά την συνθηκολόγηση του Τσίπρα, mm -hmm. σα έφερε, σα επέβαλε το λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργεια, που δεν είναι χρηματιστήριο, είναι ένα καφενείο. Είναι πέντε ολιγραχών, οι οποίοι βάζουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη σα mm -hmm. και συγχροκυρδίζουν εναντίον σα. Εκείνο το έφερε με την πανοκρουσία. Σα έλεγε ότι θα σωθούμε, το ρεύμα θα είναι φτηνό για όλου κτλ. Και, και είδαμε τι έγινε με αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω καρδιεντρέχει ούτε κρατακακίε ούτε μανιάτικα ή σφακιανά. Έτσι. Α ας έρθει να μα πει. Αυτό τώρα γιατί το ήτανε καφέ, κύριε Βαρουφάκη. Τα σπακιανά. σπακιανά. Α, όχι, γιατί, γιατί... γιατί είπατε σταθάκι και το συνδύασα εγώ όχι, με κάποιο άλλο πρόσωπο. άλλα, δεν θα πούμε και το αντίστοιχο <laughs> τη Μάννη που ήταν σφακιά Εντάξει, πήγε πρέπει. το μυαλό μου αλλού σε άλλο. Άπαρτα, άπαρτα, άπαρτα βουνά. Σε άλλο σφακιανό Ξέρω που κάνει διακοπέ κάθε Αύγουστο. Αλλά δεν θα το πω. Κάπου εκεί κοντά. Ένα γεια σα. Α έρθει να μου πει ή να μα πει, να δηλώσει. Ότι ήταν λάθο το χρηματιστήριο ενέργεια και ότι θα... mm. πρέπει να το καταργήσουμε, γιατί αλλιώ δεν γίνεται. Mm. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ακρίβεια και να έχουμε τιμέ ηλεκτρική ενέργεια που φυξάρονται από αυτού του πέντε λιγάρχε. Δεν το λέει όμω αυτό. Λέει ότι και θα σε προστατεύσει από τα κόκκινα δάνεια και δεν θα καταργήσει τα φαντ που έφεραν αυτέ οι κυβερνήσει φέραν mm -hmm. του Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια τη Νέα Αριστερά που είναι σάρξ τη αρκό αυτού του κυβερνητικού σχήματο. Εμεί. Δεχόμαστε απόλυτα. Το, το, το πονάμε. Αυτό που λέει ο πολλή κόσμο τη αριστερά του προδευτικού χώρου, ότι πρέπει να ενωθούμε. Δεν γίνεται αυτό το σκορποχώρη πια, γιατί mm. γι' αυτό επικρατεί ο Μητροτάκης. Ναι, γι' αυτό έχουμε ενωτική πρωτοβουλία. Αλλά ενωτική πρωτοβουλία, όχι να βρεθούμε μια παρέα να γίνουμε υπουργοί και μετά να σα προδώσουμε πάλι. Αλλά μια ενωτική πρωτοβουλία που αυτό που λέμε να το εννοούμε και αυτό που εννοούμε να το λέμε. Και να μην πέφτουμε και σε διχασμό λογική. Δεν μπορεί, πραγματικά θα το πω άλλη μια φορά αυτό, δεν μπορώ να σου προστατεύσω το μικρό μάγαζό σου ή την yeah. πρώτη σου κατοικία από το φαντ και ταυτόχρονα λέω ότι θα καταργήσω το φαντ, στο οποίο το ελληνικό δημόσιο, με όλου αυτού να έχουν συμμετάσχει σε αυτό, έδωσε 23 δισεκατομμύρια εγγύηση του ελληνικού δημοσίου σε αυτά τα φαντ. Ε, αυτό δεν πρέπει να το καταργήσουμε. Α συμφωνήσουμε που θα καταργήσουμε αυτό yeah. και μετά να είμαστε και με αυτού. Αλλά όσο εκείνοι θέλουν το χρήσμα των φάντων, των τραπεζιτών, των ολιγαρχών, του Βαρδίνο Γιάννη, του Περιστέρη, του Μιτουλινέου και όλων αυτών, ε, δεν μπορούμε να τα βρούμε. Ο μόνο τρόπο να τα βρούμε είναι να γίνουμε κι εμεί υπηρετικό προσωπικό των συγκεκριμένων ολιγαρχών. Ε, αυτό δεν είναι ενωτική πρωτοβουλία τη αριστερά και τη πρόοδου. Ο κ. Βαρουφάκη, πριν από λίγε μέρε φιλοξενήσαμε εδώ τον Νίκο Φίλη έτσι, mm -hmm. από τη Νέα Αριστερά και μα έλεγε πολιτικά μιλώντα ότι η Νέα Αριστερά θέλει να εκπροσωπήσει μάλλον τον πολιτικό χώρο ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Ε, εσείς πού, πώς θα προσδιορίζετε το δικό σας χώρο, πολιτικά. Είμαστε ακριβώς το αντίθετο από αυτή την υποκρισία mm -hmm. ανθρώπων που φύγανε και πάλι με πόνο καρδιά σας το, σας το λέω αυτό, γιατί τον Νίκο τον εκτιμούσα χρόνια. Ε, πολιτικά μιλάμε, Είμαστε, δεν είναι. Να, δεν Αλλά είστε ένα μάτσο από υπουργού που τα υπογράψετε όλα. Και τώρα θέλετε να εκπροσωπήσετε τον χώρο Τη ριζοσπαστική αριστερά, τη αγωνιστική αριστερά, χωρί να έχετε κάνει μια αυτοκριτική για αυτά που υπογράφετε, Αν την κάνετε, τότε μαζί να είμαστε. Αλλά δεν την κάνετε. Και θέλετε να είστε. Πολλά θέλει ο καθένα. Αλλά δεν γίνεται. Uh -huh. Δεν γίνεται. Και να πα στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, να είσαι στην αριστερή δηλαδή, στην ναι. αριστερή παράταξη. Γιατί όλα αυτά. Έχουμε τώρα τρία κόμματα uh -huh. του δίθεν προοδευτικού χώρου, που είναι τρία μεταπασόκ. Του Αδρουλάκι, δηλαδή, ναι. του Κασελάκι και του Χαρίτσι. Γιατί όλα αυτά δεν είναι Πασόκ, είναι μετα Πασόκ. <laughs> Οπότε μεταλλαγμένα προϊόντα. <laughs> Προσπαθούν να, <laughs> να πάρουν το χώρο του Πασόκ όταν ο χώρο του Πασόκ πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, γιατί ο Μητσοτάκη Μητσοτάκης κατάφερε και το πήρε το σημαντικό Πασόκ. Χρυσοχοίδε ναι. κτλ. Εμεί, που είμαστε εμεί, σα κοιτάζουμε στα μάτια και σα λέμε. Ακρίβεια. Να συζητήσουμε για την ακρίβεια. Πρέπει αυτή τη στιγμή που μιλάμε να βάλουμε διατίμηση. Να βάλουμε διατίμηση στα προϊόντα. Μέσα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το οποίο σημαίνει σύγκρουση με τα μονοπόλια. Όχι να στέλνουμε επιστολέ στην Ούρσουλα που κάνει ο ανεκτήγητο Μηζωτάκη, ουσιαστικά δηλώνοντα ότι δεν είναι πρωθυπουργό αυτή τη χώρα και μιλάει στην Ούρσουλα για το τι γίνεται με τη ΦΕΤΑ. Uh -huh. Χρειάζεται κατάρρηση των φαντ. Χρειάζεται ο ΦΠΑ να πάει στο 15%. Και, νομ, και τι θα πει η Τρόικα. Α πει ό,τι θέλει. Κατά βάση δεν μπορεί δηλαδή αυτή η χώρα η να είναι βιώσιμη θα... αν δεν πάμε το ΦΠΑ στο 15%. Άντε, στο 18%. Mm -hmm. Όχι θα αντέξει, στο 24%, όμως. δεν γίνεται. Θα αντέξει η ελληνική οικονομία. Με δεδομένο ότι το, σε, σε, σε κάποιο καιρό τελειώνει και αυτό το σύμφωνο σταθερότητα που μα ήρθε την περίοδο τη πανδημία και θα ξαναγυρίσουμε <laughs> όπω φαίνεται, ελπίζω όχι, στα παλιά. Θα αντέξει να τον φόρο κατανάλωση, το ΦΠΑ, τα... τις παροχές. Θα αντέξει η ελληνική οικονομία θα χρειαστούμε πάλι 4-5 μνημόνια. Η Ελλάδα δεν θα αντέξει, δεν αντέχει το 24% ΦΠΑ. Όταν στη Βουλγαρία είναι 15% και δεν έχουμε σύνορα, mm -hmm. Βαζεί 24% και καταστρέφει τη χώρα. Σε δυο τρει εβδομάδε και μιλώ τώρα και ως πανεπιστημιακός θα μου επιτρέψετε, Αποφητούν τα παιδιά μα από τα πανεπιστήμια. Mm -hmm. Πάρτε τι ιατρικέ σχολέ. Ξέρετε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να σα το πω εγώ, τι αγωνία, τι δρότα, τι αίμα, τι χρήμα, τι ενέργεια έχουν βάλει όλε οι οικογένειε mm -hmm. για να βγουν αυτά τα παιδιά γιατροί και γιατρίνε. Το 60% θα φύγει. Μέχρι το Σεπτέμβριο δεν θα είναι στην Ελλάδα. Θα προσφέρουν ε, θα του έχουμε σπουδάσει, θα έχουμε χτίσει όλο αυτό το ιατρικό ανθρώπινο κεφάλαιο και θα πάνε έξω. Αυτό δεν αντέχει η Ελλάδα. Και αυτό μόνο με τη σύγκρουση. Με όλου αυτού που τα τρία με τα Πασόκ προσκυνούν, μόνο με τη σύγκρουση με αυτού θα μπορέσουμε τον, να το αναστρέψουμε. Δηλαδή το Πασόκ δεν έχει διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία καμία, κύριε Βαρουφάκη, ή η Νέα Αριστερά ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει. Αλλά είναι σαν να με ρωτάτε, η Coca-Cola έχει καμία διαφορά με την Pepsi-Cola. έχουν κάποιε διαφορέ. <laughs> μαυροζούμενο <laughs> είναι το ένα, μαυροζούμενο είναι το άλλο, λίγο πιο γλυκό το ένα, λίγο πιο πικρό το άλλο, μπλε το ένα, κόκκινο το άλλο. Αλλά επί τη είναι ένα καρτάλι. Mm -hmm. Τώρα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, εσεί θέλετε να βρεθείτε στι Βρυξέλλε. Αν υποθέσουμε ότι ο ελληνικό λαό αποφασίσει να σα στείλει στι Βρυξέλλε, κάτι που η Ριστορή Παρόδο δεν έκανε για το ΜΕΡΑ25 για το ελληνικό κοινοβούλιο, mm -hmm. ποιε είναι οι προτεραιότητέ σα, Καταρχά, νομίζω ότι ξέρετε, πολλοί κόσμοι μετανιώνουν ότι δεν μα έστειλε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έρχονται και μα το λένε. Mm -hmm. Ότι μετανιώνουν, λείπεται η φωνή και άνθρωποι που δεν συμφωνούν μαζί μα. Mm -hmm. Θα σα απαντήσω όμω το ερώτημα γιατί πρέπει να απαντηθεί και πρέπει να απαντηθεί από όλου του υποψήφιου, όχι μόνο από εμά του mm -hmm. 25 Αναδρυπτική Οικολογική Αριστερά, από όλου. Βεβαίω. Όποιο σα πει. Και το δηλώνω αυτό ξεκάθαρα ω πεποίθηση. <Και> Όποιο σα λέει, στείλε με στο Ευρωκοινοβούλιο και θα νομοθετήσω καλά. Ναι. Και θα φτιάξει η ζωή σα, σα λέει ψέματα. Ή λέει ψέματα στον αυτό. Άκουγα και πριν τον προσκεκλημένο που μου μιλούσε για του ευρωβουλευτέ και την κοινή αγροτική πολιτική. Λε και αποφασίζουν οι ευρωβουλευτέ την κοινή αγροτική πολιτική. Τι μαθαίνουν από τι εφημερίδε. Ή όταν την ψηφίζουν... Μα γι' αυτό ρωτήσαμε ναι, αν τα ξέρουν ναι, κιόλα, ναι, αν τα γνωρίζουν. Δεν, δεν έχει σημασία, δεν αποφασίζουν. Mm. Αυτή είναι η μοναδική βουλή στην ιστορία τη ανθρωπότητα. που δεν έχει τη δυνατότητα να νομοθετεί. Το ξέρετε αυτό. Ό,τι mm -hmm. πει, η κομισιόν. Το, πολύ πολύ να, το μόνο που μπορεί να κάνει. Το μόνο που μπορεί να κάνει η ευρωβουλή mm -hmm. είναι να το καθυστερήσει. Mm -hmm. Αλλά τότε γιατί να πάει να ψηφίσει ο κόσμο σε ευρωεκλογέ. Έχει μεγάλη σημασία να ψηφίσει. Γιατί εμεί για παράδειγμα δεσμευόμαστε για δύο πράγματα. Mm -hmm. Αν μα στείλετε εκεί. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, και έχει μεγάλη σημασία αυτό, είναι να αγγλίσουμε πληροφορίες. Yeah. Όταν είσαι στην Ευρωβουλή, έχεις πρόσβαση σε υπηρεσίε και μαθαίνεις ό,τι σχεδιάζεται εναντίον σας, στο όνομά σας. Ναι. Yeah. Εμείς δεσμευόμαστε ότι αυτή η πληροφορία θα σας τη δώσουμε σε, εσά εσάς τους σε εσάς τους πολίτες, για να σα θωρακίσουμε για yeah. τη γνώση και yeah. την yeah. yeah. Αυτό τώρα είναι λίγο το καταλαβαίνω. Και το δεύτερο, yeah. Το yeah. Το δεύτερο, yeah. ναι, το. Το δεύτερο είναι δεσμευόμαστε ότι θα του ξεμπροστιάσουμε. Mm -hmm. Γιατί το ερώτημα που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σα είναι ποιο θέλει να σταθεί απέναντι στην κυρία Ούρσουνα Φόντε Λάιεν, αυτή τη διεφθαρμένη, αποτυχημένη υπουργό άμυνα στέο τη Μέρκελ, που τη Μέρκελ την έκανε πρόεδρο τη Κομισιόν, για ένα λόγο, για να την ξεφορτωθεί, να μην την έχει μπροστά τη στο Βερολίνο. Και αυτή είναι η πρόεδρο τη Κομισιόν, η οποία αποφασίζει για το τι θα γίνει με την αγροτική πολιτική, πάει και στέκεται μπροστά στα άρματα μάχη του Ισραηλινού στρατού, σαν μαζορέτα, μαζορέτα των Ισραηλινών, έξι ώρε πριν μπουν μέσα να σκοτώσουν δεκάδε χιλιάδε παιδιά, και αυτοί εκπροσωπούν εσά. Ποιον θέλετε, ποιαν θέλετε να σταθεί απέναντί τη και να την κάνει να νιώσει άσχημα που αναπνέει εκείνη τη στιγμή στην Ολομέλεια. Λοιπόν, έτσι πώ μα το περιγράψετε λίγο πριν, δηλαδή, εμένα στο μυαλό μου τώρα μου έκανε λίγο σαν πολιτικό δεντέχτη αυτό <laughs> που περιγράψετε. Δηλαδή, θα πάτε στην Ευρωβουλή. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι εξόχω σημαντικό. Είναι σημαντικό. Απλά είναι κάτι διαφορετικό. Δεν το έχουμε ακούσει να το. Ξέρετε εσεί πώ δουλεύει το Ταμείο Ανάκαμψη. Δεν ξέρετε. Uh -huh. Δεν θα το μάθετε ποτέ. Yeah. Όταν ψήφισαν οι βουλευτέ μα το μνημόνιο, το ξέρετε ότι εγώ είχα παρτηθεί, το τρίτο uh -huh. που ήμουν στην Βουλή. Yeah. Και μου ήρθαν 1200 σελίδε και συνειδητοποίησα ότι είναι μεταφρασμένο από το Google Translate. Δηλαδή είναι αδύνατον για ανθρώπινο μυαλό όσο τετραπέρατο για να το καταλάβει. Και χρησιμοποίησα τι διασυνδέσει που είχα ακόμα στι Βρυξέλλε uh -huh. για να μου στείλουν το αγγλικό να το διαβάσω και μετά να το μεταφράσω σε, από yeah. αγγλικά σε αγγλικά, γιατί η γλώσσα τη Τρόικα yeah. είναι ιδιαίτερη. Έτσι είναι, <laughs> είναι μια γλώσσα που είναι γραμμένη για να μην καταλαβαίνετε. Ναι. Εγώ το κατάλαβα γιατί του είχα γνωρίσει και την ήξερα και τη μετέφρασα και σα τη μετέφερα. Σα είπα τι λέει. <σχε> αυτό, εσεί μπορείτε να το πείτε, το διεκτυπήσετε δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά του Ευρωβουλευτή. Δεν <σχε> το λέω. Αυτή είναι η δουλειά του <σχε> Ευρωβουλευτή. <σχε> είναι να μαθαίνει τι σχεδιάζεται πίσω από την πλάτη και του <σχε> Ευρωβουλευτή εναντίον σα. <σχε> και να σα το λέει. Όχι να σα το κρύβει. Και πόση δύναμη έχει τώρα ένα Ευρωβουλευτή αυτό να το αλλάξει. Δηλαδή, αν υποθέσουμε. Αλλά δεν θα το αλλάξει ο Ευρωβουλευτή. Αυτό λέμε εμεί. Mm -hmm. Εσεί θα το αλλάξετε. Οι πολίτε τη Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Ιταλία και παρεπιπτόντω, εμεί και το 25 κατεβαίνουμε και στη Γερμανία. Mm -hmm. ως... Και στην Ιρλανδία, νομίζω. Στην Ιρλανδία ω 25. Στην Ιταλία, στην Ελλάδα. Α, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο από έναν δύο. Χρειαζόμαστε αρκε... mm -hmm. αρκετού συναδέλφου, συντρόφου, συνοδηπόρου. Γιατί τα προβλήματα είναι κοινά. Mm -hmm. Όλα αυτά τα οποία σχεδιάζονται αντίον μα σχεδιάζονται και αντίον των. Των Γάλλων, των Ιταλών αγροτών, κτηνοτρόφων, εργαζόμενων, συνταξιούχων. Λοιπόν, ε, έχουμε διαβάσει σε δηλώσει και συνεντεύξει σα ότι η μέση ελληνική οικογένεια μπαίνει μέσα, έτσι, για να το πούμε πολύ απλά, mm -hmm. τον χρόνο. 2.000 ευρώ. 2.250 ευρώ. Μέσον ώρα, από την Ελιστάν, το λέω εγώ. Ναι. Mm -hmm. Εγώ σα το λοιπόν. κάνω την τετακτηβίστη στη δουλειά και σα το δίνω. <χει> Σωστό. <χει> Πώ μπορεί να αλλάξει λοιπόν αυτό, κύριε Βαρουφάκη, Πολύ απλό. Τι περιμένουμε, Να έχουν αποτελεσματεύσει όταν έχουμε μισθού Αλβανία και τιμέ Λονδίνου, Πώ θα, θα, θα γίνει να κρατήσει και κάτι στην τράπεζα mm. μια οικογένεια, mm. Πρέπει καταρχά να αυξήσουμε σημαντικά του μισθού μέσα από επιστροφή στι συλλογικέ συμβάσει. Mm. Η Τρόικα ήρθε και έκανε τη μεγάλη χάρη στου βιομήχανου και μα επέβαλε, επέβαλε, τραβάτα με και α οι κυβερνήσει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία κτλ. Κατήργησαν τι συλλογικέ συμβάσει. Mm -hmm. Σε οποιαδήποτε χώρα καταργήσει τι συλλογικέ συμβάσει, πέφτουν οι μισθοί 40% χωρί να γίνει τίποτα άλλο. Αυτό, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, όπω είπαμε πριν, διατίμηση στα σούπερ μάρκετ. Mm -hmm. απλό. Έχει ένα δίκτυο τιμών λιανική και έχει και ένα δίκτυο τιμών χονδρική. Και όταν η απόκληση αυτή με περνάει ένα συγκεκριμένο διάστημα, mm -hmm. τον κλείνει. Τον κλείνει για 6 μήνε. Να δει για πότε συμμαζεύεται. Mm -hmm. Αυτά που κάνει ο Άδωνη με, με, τα καλάθια και του παρακαλάει και μα σα παρακαλώ. Ναι, και ο ε, Είναι και η πρώτη φορά που έχουν επιβληθεί πρόστιμα, έτσι δεν λέμε τώρα, σε μεγάλε επιχειρήσει που, που έχουν σχολιάσει. Για τα μάτια του κόσμου. Ναι, ε, αλλά δεν γινόταν τα μάτια του παλιότερα. κόσμου. Παλιότερα δεν χρειαζόταν. Γιατί ακόμα και οι κυβερνήσει του, του, Κώστα Γραμμαλή, του Κώστα Σιμίτη, που δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητέ σε μένα, όμω πρέπει να πω ότι τι κάνανε διατίμηση. Mm -hmm. Αυτή η κυβέρνηση δεν υπάρχει Αυτή, Ανήκει Στου συγκεκριμένου σούπερ μακετάδε. Είναι ατζέντητε. Και βάζουν και ένα πρόστιμο για τα μάτια του κόσμου. Όπω κάνανε το απίστευτο α, με του παραγωγού ηλεκτρική ενέργεια. Του πήραν πολλά εκατομμύρια. Και λε, εντάξει. Μην ναι. τα δώσαν όμω. Ξέρετε πού τα δώσανε. Στου παρόχου. Από του παραγωγού στου παρόχου. Παρό. Και ποιοι είναι οι παρόχοι. Είναι οι ίδιοι. Είναι έτσι, να έρθω σε εσά, να πάρω 20 ναι. ευρώ από την αριστερή τσέπη του παντογενή και να τη βάλω στη δεξιά. Γιάννη κερνάει, Γιάννη πίνει. Δηλαδή, έστω. Ακριβώς, <χει> αλλά κορυδεύει τον κόσμο ότι έβαλε πρόστιμα. Ότι πήρε χρήματα για να τα μοιράσει στον κόσμο. Άρα, κύριε Φαρουφάκη, η ακρίβεια λύνεται εσωτερικά από την κάθε χώρα και δεν τίθεται θέμα ευρωπαϊκή πολιτική. Και τζάμπα, δηλαδή, έχουμε περάσει αυτή τη συζήτηση στην πολιτική σφαίρα περί Ευρώπη ακρίβεια. Δηλαδή, είναι καθαρά εσωτερικό θέμα. Όχι. Τίποτα δεν είναι καθαρά εσωτερικό θέμα. Τα πάντα παίζουν σε δύο ταμπλό ταυτόχρονα. Είναι μια διαλεκτική σχέση των δύο. Ταυτόχρονα όμω. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι φταίει η der Leyen για την ακρίβεια εδώ και οι δικοί μα είναι περιστερέ. Uh -huh. Δεν είναι. Uh -huh. Έχουν μεγάλε δυνατότητε. Κοιτάξτε, θυμάστε ένα πράγμα καλό που είχε η πανδημία. Μα θύμισε τη δύναμη του κράτου. Θα μα Έχει μεγάλη δύναμη το κράτο όταν, όταν, όταν θέλει να το χρησιμοποιήσει. Το πρόβλημα είναι ότι όταν το κυβερνούν το οι ατζέντιδε των ολιγαρχών, δεν θέλει να τη χρησιμοποιήσει υπέρ ημών με υψηλόν, mm. mm. χρησιμοποιεί υπέρ των ολιγαρχών. Του δίνει τη ΔΕΗ. Του δίνει τα τρένα, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα πάντα. Του τους δίνει το δικαίωμα να σε χρεώνουν ό,τι διόδια θέλουν. Ε, άμα εμεί δεν κάνουμε κάτι σε αυτό. Καλά, κάποιε φορέ του δίνει και μετά φεύγουν κιόλα. Για τα τρένα το λέω. Για τα τρένα, βέβαια. Όχι, <laughs> έρχονται, ε, <okay, laughs> <ερ>, σκοτώνουν. Γιατί, τα τρένα τα ξέρω ναι. πολύ καλά την υπόθεση αυτή. Ε, γιατί εμένα πίεζα να υπογράψω και δεν υπέγραψα αυτό παρετήθηκα. Ένα από του λόγου που σπάσαν τα τρένα μα στην εταιρεία με του σειρμού και στην εταιρεία ναι, με τι ράγε. Σωστό. Ωραία. Mm. Και δώσανε τι ράγε στην πτωχευμένη ελληνική εταιρεία mm. και του σειρμού στην πτωχευμένη ιταλική εταιρεία. Και αυτή δημόσια. Ναι. Έτσι. Και όταν έλεγα. θυμάμαι να, να συζητάω με τη Λαγκάρτ και με τον Βίζερ και με τα λοιπά. Και τους... Γιατί απαιτείτε κάτι τέτοιο. Είστε νεοφιλελεύθεροι, θέλετε ιδιωτικοποίηση, φέρτε μια σοβαρή εταιρεία ναι. που να επενδύσει. Και ξέρετε τι μου είπαν. Ποια ήταν η απάντηση. Η απάντηση οι Γερμανοί πήραν τα αεροδρόμια. Πρέπει να δώσουμε και κάτι στου Ιταλού. <laughs> πλιάτσικο. Κανονικότατο πλιάτσικο. Στο οποίο έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή ο ΣΥΡΙΖΑ την μέρα μετά το δημοψήφισμα, γι' αυτό η αριστερά βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Και γι' αυτό εμεί παλεύουμε ακόμα έντοιμα, όπω λέγαμε και πριν. Έστω λίγοι, αλλά τα μεγάλα ξεκινάνε από μικρά. Τα μεγάλα ξεκινάνε από μικρά. Σα ευχαριστούμε πολύ για την Να υπενθυμίσουμε ότι σε πολύ λίγο. Είναι η εκδήλωση του μερα ναι. 25 σωστά. Πλατεία Κορνάρου. Στην πλατεία Κορνάρου, πάνω στο Βαλίδε Τζαμί και εκεί θα συναντήσετε τον Γιάννη Βαρφάκη και του υπόλοιπου βεβαίω από την από από τη... το, ενωτική αυτή κίνηση για να συζητήσετε μαζί του για τι ευρωεκλογέ και όχι μόνο. Σα ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.